έξαρση των κρουσμάτων στην πόλη του Ζήνωνα βάζει ολόκληρη την επαρχία σε νέες περιπέτειες. Από αύριο το πρωί και τις επόμενες δύο εβδομάδες στη Λάρνακα εφαρμόζεται μερικό lockdown, με το Υπουργείο Υγείας να επαναφέρει περιορισμούς. Με εξαίρεση τα εστιατόρια, απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων. Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται στα υποστατικά εστίασης ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Επιτρέπεται λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κατευθυντήριων γραμμών και των πρωτοκόλων. Αν για την προστασία του κόσμου και ξέρω εγώ, προτιμότερο να κλείσουμε, ναι. Θεωρώ αν χρειάζεται να γίνει, να γίνει για προφύλαξη όλων μας. Υπάρχουν και ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται την προφύλαξη. Έτσι, εγώ νομίζω αν χρειάζεται, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Από αύριο απαγορεύονται ακόμη τα κοκτέιλ πάρτι και τα συγχαρητήρια σε γάμους και βαπτίσεις. Επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 350 άτομα. Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, στεμένοι και άλλους θρησκευτικούς χώρους, καθώς και θρησκευτικές τελετές, θα τελούνται με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 άτομα, τηρουμένων των πρωτοκόλων που ισχύουν για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Οι αγώνες σε αθλητικές εγκαταστάσεις θα διεξάγονται χωρίς θεατές. Αν αυξήθηκαν τα κρούσματα και υπάρχει συνέχεια της αύξησης, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην ληφθούν και άλλα μέτρα, αλλά ανησυχώ. Αν και μερίδα των πολιτών διαφωνεί κάθετα με τη λήψη των έκτακτων μέτρων. Θεωρώ ούλα είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Μας κοροϊδεύουν κανονικά και με τον νόμο και δεν έχει τίποτε. Εγώ προσωπικά ζω μες στη Λάρνακα και δεν ξέρω κανέναν που να έχει κρούσμα. Γρήπη ξέρω πολλούς που έπιασει. Κορονοϊόν κανένα. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε κι εσείς, αρκετοί είναι οι Λαρνακείς που τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα έναντι του κορονοϊού. Είχα το κορονοϊό, είχα το στην Αγγλία. Ήμουν νοσοκομείο της εβδομάδας και ήμουν άσχημος πολλά. 3 μέτρα περπατήσω, ήμουν χαμένη, δεν μπορώ να αναπνέω τίποτε. Εντάξει, προσέχω. Φούμε, of course, φούμε πολλά. Ιόνι φούμε πάρα πολλά. Προσέχω, γενικά προσέχω. Αν είναι θέμα ζωής και θανάτου, δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λέει το Υπουργείο Υγείας. Στο μεταξύ, άμεσα αρχίζει ο δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε 3.000 άτομα στην επαρχία Λάρνακας.